κάνει παράδειγμα το πνεύμα της αληθείας, αρχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εχθέ εσχήνωσε μνημή και καθάρισε εμάς από πάσης κυρίως και σώσε τον καθένας φυσικάς ημών. Αμήν. Να καθίσουμε κάτω. Τώρα, επειδή εδώ πολύ απλά η χάρη του Θεού έχει τοποθετήσει τα πράγματα, ωφελούμεθα όλοι αφάνταστα από το δεύτερο κεφάλαιο του τρίτου τόμου του Γέρου Παΐσιου του Ευελίου. Να ακούσουμε όλοι μας. Η δικαιολογία διώχνει τη χάρη του Θεού. Η δικαιολογία εμποδίζει την πνευματική πρόοδο. Γέροντα το ερώτημα. Όταν λένε ότι η δικαιολογία δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, τι εννοούν? Ότι δεν δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο η δικαιολογία? Όταν γέροντα δικαιολογούμε, εκ των υστέρων σκέφτομαι ότι η δικαιολογία δεν είναι ίδιον γνώρισμα, δηλαδή, του μοναχού ή του χριστιανού. Όχι απλώς δεν είναι γνώρισμα ή δικαιολογία, αλλά δεν έχει καμία σχέση η δικαιολογία με την πνευματική ζωή. Υπάρχει εδώ καμία απορία? Έως εδώ που να μην το καταλαβαίνει. Όλοι μας, εγώ πρώτος εγώ, βάζω πολλές δικαιολογίες. Ότι θέλω να πάω εδώ, εκεί, μήπως, το παιδί μου, το ένα, το άλλο, η δουλειά. Θα δούμε, όχι, αν καταλαβαίνετε αυτό που διάβασα μέχρι εδώ. Λέω, για τη λέξη δικαιολογία είπε. Ναι, όχι άλλο. Και λέω, εντάξει. Θα δούμε συνέχεια το πράγμα. Α, θα το ακούσουμε καλύτερα. Αν καταλάβατε σε αυτό τι διάβασα. Ναι. Εννοώ το εξής, ότι είπες ότι δικαιολογία δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει και δεν δικαιολογεί, δεν υπάρχει τώρα στην οδηγή. Η δικαιολογία είναι η αναβολή. Όχι, δεν είναι αυτό. Θέλουμε να κάνει αυτό το πράγμα. Όχι, αν καταλάβω το θέμα μας ενδιαφέρει. Ναι, εντάξει. Θα δούμε στη συνέχεια το τι εννοεί εδώ μέσα. Αλλά η αναβολή. Για να δούμε και θα το πούμε και αυτό αν χρειαστεί. Λοιπόν. Άμα μπορεί να κάνεις καμία στάση μετά εκεί. Θα κάνω στάση, αλλά θέλω άμα καταλαβαίνω μόνο αυτό. Πρέπει να καταλάβω ότι όταν δικαιολογούμε βρίσκομαι σε λανθασμένη κατάσταση. Κόβω την επικοινωνία με τον Θεό και στελούμε τη Θεία Χάρη. Δεν περνάει η Θεία Χάρη. Από το δρόμο της δικαιολογίας δεν περνάει. Γιατί η Θεία Χάρη δεν έρχεται σε λανθασμένη κατάσταση. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα, απομονώνεται από το Θεό. Δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα, απομονώνεται από το Θεό. Μπαίνει μόνωση. Παναγιώτη, καταλαβαίνεις τι λέει και λέει παρακάτω, καουτσούκ. Ο παππούλης εδώ πέρα, ε. Ο παππούλης ήταν και όλα. Ναι, όπως πρέπει, ναι. Γι' αυτό σου λέω γελάσεις. Πρόσατη, ναι. Ανάμεσα, καουτσούκ, ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Όταν δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα.
Προχωρώ. Μπορεί να περάσει το ρεύμα μέσα από το καουτσούκ, ρωτάει ο γέρος Παναγιώτη. Ρωτάει. Εσύ ξέρεις πιο καλά από μας. Όχι. Απομονώνεται. Είναι ισχυρότερο μονωτικό, συγγνώμη, ισχυρότερο μονωτικό από τη δικαιολογία, δεν υπάρχει για τη Θεία Χάρη. Είναι σαν να χτίζεις ένα τείχο και να χωρίζεις τον εαυτό σου από το Θεό. Οπότε κόβεις κάθε σχέση μαζί του. Όταν δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα. Θα μας τα εξηγήσει. Γέροντα, συχνά λέτε να προσπαθήσουμε να πιάσουμε τουλάχιστον την πνευματική βάση. Ποια είναι η πνευματική βάση? Η ταπεινή αναγνώριση του σφάλματος. Και να μην δικαιολογείται εν γνώση του τουλάχιστον ο άνθρωπος. Καταλάβαμε τώρα. Δικαιολογώ τα αδικαιολόγητα. Προσπαθώ να δικαιολογήσω το λάθος μου, το σφάλμα μου, αντί ταπεινά να πω συγγνώμη. Προχωρώ. Το να μην δικαιολογείτε, το να μην δικαιολογείτε όταν δε φταίει και τον κατηγορούν, αυτό είναι το άριστα. Σου κολλάνε κάτι στην πλάτη και δεν του λες γιατί μου το έπεσε αυτό, αλλά το αποδέχεσαι χωρίς να ανοίξει το στόμα σου. Αυτό είναι το άριστα. Όποιος δικαιολογεί τον εαυτό του και προκοπή δεν κάνει, αλλά και εσωτερικά δεν αναπαύεται. Δεν θα μας κρεμάσει ο Θεός για ένα σφάλμα που κάναμε, αλλά μην δικαιολογούμε τον εαυτό μας για το σφάλμα και το θεωρούμε φυσικό. Τι λέει, άνθρωπος είμαι. Να μην το δικαιολογούμε αυτό, δεν επιτρέπεται. Ανθρώπινα λάθη. Ναι, κύριε, κολλάμε και παίρνουμε το δικαιολογητικό. Οι ανθρώπινες αδυναμίες. Ναι, το ίδιο είναι. Αυτό είναι το ίδιο. Ας κάνω κι αύριο ακόμα κάποιο λάθος. Τις ανθρώπινες αδυναμίες είναι πιο πρόχειρο. Λοιπόν, περισσότερες φορές. Αν μου πουν ότι έσφαλα σε κάτι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πόσο έσφαλα, να ρωτήσω, ώστε άλλη φορά να προσέξω ή να σιωπήσω το ερώτημα. Στο γέροντα γίνεται αυτό. Αν πιάσεις ότι έσφαλες 25%, ενώ έσφαλες 5%, δεν έχεις κέρδος. Έσφαλες 5% και λες 25%, αυτό δεν είναι κέρδος. Βάλε περισσότερο για να είσαι μέσα, λέει ο Γιώργος. Θα βάλεις περισσότερο. Αυτή είναι η πνευματική εργασία που πρέπει να κάνεις. Να βρίσκεις το σφάλμα σου, να πιάνεις τον εαυτό σου την ώρα που κάνει το σφάλμα. Αλλιώς πιάνεσαι από τον εαυτό σου. Δικαιώνεις τον εαυτό σου. Αλλά ανάπαυση δεν έχει. Δεν έχει ανάπαυση δικαιολογία. Τα αναλύει καλά Μιχαλάκη. Τρέμει το σώμα και λοιπόν, δεν νιώθει σύρεμα. Δεν ξέρω τι κάνει. Όχι. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Αν το δεν σε νοιάζει καθόλου. Δικαιολογήσε
Και δεν σε νοιάζει και καθόλου, όταν το έχει συνηθίσει. Να πάρεις. Όταν δεν γυρίζω πίσω, έτσι. Το έχει αυτό μέσα. Λοιπόν, όταν η γέροντα έρχεται και πρόσεξε το, κάποιος έχει τη συνήθεια, αμέσως παρακάτω, να δικαιολογείται, αλλά μετά αναγνωρίζει το λάθος του και ελεηνολογεί τον εαυτό του, τι είναι αυτό που έκανα, αυτό τον εφελεί, τουλάχιστον του μένει η πείρα και αν την αξιοποιήσει θα ωφεληθεί. Χτυπάς το κεφάλι σου, όταν κουτρού έρχεται του μπεστούρες και λες, α, γιατί έπεσα, αυτό είναι πείρα. Το πάθε, μην το πάθε. Είναι πείρα, ναι. Και αν πει ο Θεός, αφού το κατάλαβε και μετάλλιωσε, ας του δώσω κάτι. Τότε θα πάρει και κάτι από άλλο ταμείο. Από το ταμείο της μετάνοιας. Το καταλάβατε καλά αυτό. Καταλαβαίνει το λάθος του. Λέει, Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Παίρνει το μάθημα από το πάθημα, αλλά παίρνει και από το ταμείο της μετάνοιας που είχε ο Θεός. Α, εσύ μετάνοιος, έλα εδώ. Πάρε και από εκεί την πληρωμή σου. Γέροντα, όταν δεν δικαιολογώ τους άλλους για μια πράξη τους, αυτό σημαίνει ότι έχω σκληρή καρδιά. Δεν δικαιολογείς τους άλλους και δικαιολογείς τον εαυτό σου. Μεθαύριο και ο Χριστός δεν θα σε δικαιολογήσει. Μπορεί σε μια στιγμή η καρδιά του ανθρώπου να γίνει σκληρή σαν πέτρα. Σε μια στιγμή. Αν φερθεί με κακία. Και σε μια στιγμή να γίνει πολύ τρυφερή, αν φερθεί με αγάπη. Να αποκτήσεις μητρική καρδιά. Βλέπεις η μάνα όλα τα συγχωρεί και καμιά φορά κάνει πως δεν βλέπει. Όποιος κάνει σωστή πνευματική εργασία για όλους βρίσκει ελαφρυντικά. Όποιος κάνει σωστή πνευματική εργασία για όλους βρίσκει ελαφρυντικά. Όλους τους δικαιολογεί, ενώ τον εαυτό του ποτέ δεν τους δικαιολογεί. Ακόμη και όταν έχει δίκιο. Πάντοτε λέει ότι φταίει. Γιατί σκέφτεται ότι δεν αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του δίνονται. Από ποιον? Βλέπει λόγο χάριν. Ένα να κλέβει. Και σκέφτεται ότι και ο ίδιος, αν δεν είχε βοηθηθεί από το Θεό, θα έκλεβε περισσότερο από αυτόν. Και λέει, ο Θεός εμένα με βοήθησε, αλλά εγώ έκανα δικά μου τα δώρα του Θεού. Αυτό είναι μεγαλύτερη κλεψιά. Θα το ξαναδιαβάσω, θα το δούμε λιγάκι. Ναι. Βλέπουμε ένα που κλαίει. Λέει, ο καημένος δεν βοηθήθηκε από το Θεό, γιατί και ο ίδιος κατά έναν τρόπο δεν είχε τη βοήθεια. Όμως, σκέφτεται και λέει, το ξαναδιαβάζω, ο Θεός εμένα με βοήθησε, αλλά εγώ έκανα δικά μου τα δώρα του Θεού. Πιο απλά, σημαίνει ό,τι μας δίνει ο Θεός το σκορπίζουμε και στον άλλον. Στον άλλον οπωσδήποτε, για να έχει αυτός κάτι από αυτά που ο Θεός έδωσε. Δεν τα κάνουμε δικά μας όλα, Κύριε, που μας δίνει ο Θεός. Ό,τι δώρα μας δίνει. Σωστά. Αυτό λέει εδώ πέρα και προχωράω. Γιατί αλλιώς αν τα κάνουμε δικά μας και δεν τα δώσουμε στους άλλους,
από αυτόν που κλέβει υλικά πράγματα, σε χειρότερη μοίρα είμαστε εμείς. Οικειοποιούμαστε δώρα του Θεού που πρέπει να σκορπίζονται και εμείς λέμε όχι, είναι δικά μου. Έτσι καταδικάζει τον εαυτό του και κρίνει με ποιήκια τον συνάνθρωπό του. Άμα δηλαδή δούμε τον άλλο να κλέβει και λέμε ο Θεός δεν του δώσει μια βοήθεια γιατί ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρθηκε. Έτσι δεν είναι. Τον λυπόμαστε. Κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτόν. Για να μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτός ότι δεν κάνει καλά. Το τι έχουμε νου, έχουμε γνώση, έχουμε συνείδηση. Και χρειάζεται κάποιος τρόπος να μπει στη μέση σε ενέργεια για να έρθει και αυτό να καταλάβει τι ζητάει από αυτόν ο Θεός κατά έναν τρόπο. Πρέπει οπωσδήποτε να εξαντλήσουμε όλα τα μέτρα ώστε κάτι να κάνουμε, έστω και αν δεν μας ακούσει. Εμείς σε περιφέρουμε το καθήκον μας. Γιατί έτσι μας βλέπει ο Θεός και λέει «Α, ωραία, αυτός πήρε το δώρο, φρόντισε να το μεταδώσει για αλλού, άσχετα ο άλλος να το δέχτηκε». Ενώ αν δεν κάνει αυτό, τότε είναι στη χειρότερη μοίρα από εκείνου που έκλεψε. Γιατί έκλεψε τα δώρα του Θεού και δεν τα μεταδώσε αλλού. Ή αν δεις τον άλλον ένα ελάττωμα, είτε μικρό είτε μεγάλο, τον δικαιολογεί. Βάζοντας καλούς λογισμούς. Σκέφτεται ότι και αυτός έχει πολλά ελαττώματα τα οποία βλέπουν οι άλλοι. Γιατί αν ψάξει κανείς βρίσκει πολλά στραβά στον εαυτό του ώστε μπορεί εύκολα να δικαιολογεί τον άλλον. Πόσα και πόσα δεν έχουμε κάνει αμαρτίας, λέει ο Δαβίδ, νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστήσεις. Μια νιώτη πέρασε μέσα στην αμαρτία και μέσα στην άγνοια που είναι το μεγαλύτερο κακό από κάθε αμαρτία. Γιατί μέσα εκεί μας είναι όλα τα κακά, στην άγνοια. Έχει άγνοια ο άλλος, τα κάνει όλα. Λοιπόν έτσι είναι σε μια ζωή, μέσα στην άγνοια. Σε παρακαλώ Κύριε, μη θυμηθείς την νιώτη μου που είχε όλα αυτά τα κακά. Αυτό θα σκεφτεί αυτός που βλέπει τον άλλο και κάνει σφάλματα, ότι και αυτός είχε πέσει σε ένα στρολάθι και βοηθήθηκε. Άρα λοιπόν πρέπει και αυτός να υπολογίσει ότι στο ίδιο κρίμα βρίσκεται με εκείνο που κάνει τα λάθη και δεν είναι κοντά στον Θεό. Όταν γέροντα μου ζητήσουν μια εξυπηρέτηση και την κάνω πρόθυμα, αλλά πάνω στη βιασύνη κάνω μια μικρή ζημιά και μου κάνουν παρατήρηση, δικαιολογώ τον εαυτό μου για τη ζημιά. Πήγες να κάνεις ένα καλό και έκανες μια μικρή ζημιά. Δέξου την παρατήρηση για τη μικρή ζημιά για να λάβεις ολόκληρη την πληρωμή. Ναι. Ο διάβολος είναι πολύ πονηρός. Η τέχνη του, την τέχνη του την ξέρει άριστα. Έτσι είναι. Την πείρα τόσων χρόνων ο διάβολος να μην την αξιοποιήσει. Αφού είχε εκατομμύρια χρόνια στην πλάτη του, ηλικία. Σε βάζει να δικαιολογείς για να χάσεις την ωφέλεια από το καλό που έκανες. Αυτό κάνει η δικαιολογία. Όταν δεις έναν άνθρωπο καταϊδρωμένο να σηκώνει στον ώμο του ένα φορτίο και εσύ πας να του το πάρεις, να τον ελαφρώσεις, αυτό είναι κάπως φυσικό.
Είδες το βάρος που κουβαλούσε, κινήθηκες από Φιλότιμο και έτρεξε να το βοηθήσεις. Το να σηκώσει όμως μια κουβέντα που θα σου πει ο άλλος άδικα, αυτό έχει ψωμί. Την άδικη κουβέντα που θα ακούσεις και να τη σηκώσεις χωρίς να βγάλεις άγνα, αυτό έχει ψωμί. Αν όταν μας κάνουν μια παρατήρηση αμέσως δικαιολογιόμαστε, αυτό φανερώνει ότι έχουμε ακόμα μέσα μας ολοζώντανο το διαβολικό φρόνημα. Μέσα μας είναι ζωντανός εκείνος. Σε σκέψεις που βάζει, ζούμε ακόμα έναν άνθρωπο που είναι μέσα στην αμαρτία και δικαιολογείται. Γέροντα, πού οφείλεται η δικαιολογία? Στον εγωισμό. Η δικαιολογία είναι πτώση, είναι πέσιμο και διώχνει τη χάρη του Θεού. Αλλά, συγγνώμη, πρέπει όχι μόνο να μην δικαιολογείται κανείς, αλλά και να αγαπήσει την αδικία που γίνεται εις βάρος του. Αυτό είναι μεγάλο άθρος. Να αγαπήσεις την αδικία που σου κάνει ο άλλος. Αυτή η δικαιολογία μας έβγαλε από τον Παράδεισο. Έτσι δεν το έπαθε ο Αδάμ. Όταν τον ρώτησε ο Θεός, μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είπα να μην φας. Και εκείνος δεν είπε «Είμα τον Θεέ μου, ναι έσφαλα», αλλά δικαιολογήθηκε. Η γυναίκα μου. Δικαιολογήθηκε. Η γυναίκα που μου έδωσες, είπε «Αυτή μου έδωσε και έφαγα». Σαν να έλεγε «Εσύ φταίς που έπλασες την Εύα». Μήπως ήταν υποχρεωμένος ο Αδάμ σε αυτό το θέμα να ακούσει την Εύα? Ρωτάει ο Θεός και την Εύα και αυτή απαντάει «Το φίδι που με απάτησε». Αν έλεγε ο Αδάμ «Είμαι τον Θεέ μου έσφαλα» και έλεγε και η Εύα «Εγώ έσφαλα», όλα θα τακτοποιούνταν. Δεν δέχτηκαν το σφάλμα, δικαιολογήθηκαν και οι δύο. Αλλά αμέσως δικαιολογία, δικαιολογία. Γέροντα, τι φταίει όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει πόσο κακό είναι η δικαιολογία? Είναι και αυτό στη μέση. Δεν καταλαβαίνει κάποιος ότι κάνει μεγάλο κακό η δικαιολογία. Και εμείς που τα ακούμε έχουμε λίγο, εγώ δηλαδή, χοντρόπετσος. Και άντε περνάει λίγο μέσα μου, τι είναι η δικαιολογία? Από τη συνήθεια από μικρά παιδιά λέμε δεν το έκανα, δεν το έκανα, φτάναμε σε μεγαλική και πάλι δικαιολογιόμαστε. Και δεν μας φαίνεται και τόσο, αλλά ο γέροντας εδώ βλέπει ότι είναι ολόκληρη πληγή, ολόκληρο αγκάθι. Απαντάει, τι φταίει? Ό,τι φταίει. Όταν κανείς δικαιολογεί συνεχώς τον εαυτό του και νομίζει ότι οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν, ότι οι άλλοι είναι άδικοι και αυτός είναι που πάσχει, ότι είναι το θύμα, από εκεί και πέρα είναι ανεξέλεγκτος. Και το παράξενο μερικές φορές ποιο είναι? Ενώ ο ίδιος έχει αδικήσει και φταίει, λέει «Εγώ θα τη δεχόμουν την αδικία, αλλά δεν θέλω να κολλαστεί ο άλλος». Είναι και από πάνω. Και από πάνω λάδι. Πάει δηλαδή να δικαιολογηθεί δίθεν από αγάπη για να έρθει στη συνέστηση ο άλλος από τον οποίο νομίζει ότι αδικήθηκε και να μην κολλαστεί. Αρχίζει να δίνει ένα σωρό εξηγήσεις. Μην την καταλάβει ο άλλος κάτι λάθος και κολλαστεί. Βλέπετε ο διάβολος τη λεπτεργασία κάνει. Δηλαδή από εκεί που φταίει πάει να δικαιολογήσει τον άλλον που κάνει κάτι δίθεν από αγάπη και του λέει έκανε σιγαλό απάνω του.
που πας να δικαιολογείς τον άλλον, ενώ στην ουσία δικαιολογεί τον εαυτό του. Πάει να βγει λάδι, λαδάκι, όχι λάδι. Μπορείτε να πείτε, έως εδώ που διάβασα εγώ, πάνω στο θέμα, ο καθένας λίγα λόγια για να διαβάσει κάτι πιο ωραίο παρακάτω. Μπορεί, όποιος θέλει μπορεί να πει. Είναι και μισή ώρα. Για το θέμα δικαιολογία, δικαιολογώ τον εαυτό μου κτλ. Εδώ το βάρος που πέφτει στο, σε όλο και το πράγμα. Για μένα ναι. Για σένα ναι, πώς βλέπεις. Όχι, ναι, εγώ δηλαδή ναι. Πώς το βλέπω. Είναι προπατορικό αμάρτημα. Και το κουβαλάμε πάνω μας. Ναι. Και τόσα εκατομμύρια χρόνια και δεν μπορούμε να βάλουμε αρχή σε, αυτό το, σε αυτή την αμαρτία, να το πω έτσι, σε αυτό το πάθος. Ναι. Και πέφτουμε συνέχεια. Δεν ξέρω γιατί ο άνθρωπος έχει αυτό. Μήπως πρέπει να το έχει. Να έχει το καλό και το κακό, να έχει χίλια δυο πράγματα πάνω του για να μπορεί να παλέψει στη γη εδώ. Λέω εγώ. Σωστά. Ναι, αλλά... Λέω. Λοιπόν, και το συμπέρασμά μου είναι ότι πιο, ότι έχεις δύο μικρά παιδάκια που δεν ξέρουν από δικαιολογίες και από τέτοια πράγματα και λέει, έλα εδώ Μαρία μου, γιατί έκανες αυτό, δεν το έκανα εγώ, το έκανε ο Δημητράκης. Λοιπόν, άρα και δικαιολογεί τον εαυτό της που έχει κάνει μια ζημιά. Είναι μέσα στον άνθρωπο όταν γεννιέται. Λοιπόν, αυτό τώρα Κώστα μου, πώς πολεμιέται, λέω εγώ. Τέλειωσε εσύ, Βασίλης. Μα από τη στιγμή όμως που μαθαίνουμε με τον τρόπο, μπορούμε να αποβάλουμε αυτό το παλιό εαυτό μας, το να διαβάζουμε και να ακούμε αυτά που μας διαβάζουν, που μας λένε. Συνεπώς, είναι εύκολο. Δύσκολο στην πράξη, εύκολο στα αυτιά, αλλά από τη στιγμή όμως την οποία λέμε ότι είναι λάθος να δικαιολογούμεθα και να λέμε το λάθος του αλλού το δικό μας, οπότε δεν έχει νόημα να λέμε ότι δεν μπορούμε να, να βρούμε την αιτιολογία η οποία μας βασανίζει χρόνια. Μπορεί να βασανίζει χρόνια, αλλά δεν διαβάζαν οι άνθρωποι κάποτε. Δεν ασχολήθηκε κανένας με την Αγία Γραφή κλπ. Και να μπορέσει να διαβάσει δύο λέξεις. Τώρα, αυτά που μας διάβασε ο αδελφός ο Αδάμ, πιστεύω ότι μας έδωσε να καταλάβουμε ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε αυτό το πάθος που έχουμε της αιτιολογίας, να λέμε ότι όχι, δεν φταίω εγώ, φταίς εσύ. Μπορούμε να το πούμε και την ώρα, αλλά μετά να κάτσουμε να σκεφτούμε ότι πραγματικά δεν έπρεπε να μιλήσουμε έτσι. Σωστά. Να με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να διορθωθούμε. Δηλαδή, άμα λέμε ότι το βρήκαμε από τους γονείς μας, είναι πρωτοπαράδοτο κλπ. Οπότε δεν διορθωμάστε ποτέ. Πώς έχουμε την απέτηση να μας ακούσει ο Κύριος, αφού δεν κάνουμε το θέλημά του. Σωστά. Λοιπόν, να πω τώρα εγώ μία λέξη εκεί. Πού λες. Λοιπόν, λέει η Καινή Διαθήκη προς το τέλος, λέει Άγιοι γίνεστε. Είναι μία λέξη διαχρονική που σημαίνει μέσα στη ζωή σας θα παλεύετε συνέχεια γιατί έχετε πολλά σημεία μετά, όπως είναι και αυτό. Λοιπόν, και μέχρι τελευταία πνοή θα παλεύετε. Είναι και η δικαιολογία. Δεν είπα εγώ να μην παλέψουμε. Γιατί αν την έχεις εξαλείψει εσύ, πες μου το φάρμακο. Ναι, αλλά πριν όμως, όπως το προφέρεις, είναι σωστό. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει η δύση της ζωής μας. Γι' αυτό πρέπει προτού μας έρθει αυτή τη στιγμή να έχουμε διορθωθεί. Ναι. Παλιώτη. Πιστεύω πως έτσι με δύο λέξεις θα λέγα πως αν ταπεινωθούμε και διώξουμε τον εγωισμό μας, όλα αυτά είναι επακόλουθα δηλαδή του εγωισμού μας. Εάν σταματήσουμε να είμαστε εγωπαθείς και να λέμε εγώ κάνω τούτο, εγώ κάνω αυτό ας πούμε, συνεπώς ποτέ δεν θα διορθωθούμε. Το λέει και ο Γιώργος αυτό που λες, ταπείνωση και μετάνοια. Προτιμούζει πάρα πολύ ταπείνωση και μετάνοια. Λοιπόν, η ταπείνωση φέρνει τη μετάνοια. Ωραία. Αλλά όλα αυτά όμως μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε προσευχή.
πάνε μαζί αυτά. Για να δέρουμε τώρα, να δούμε και παρακάτω, μήπως μας δώσει απάντηση εδώ ο Γέροντας. Γέροντα, το διαβάσατε εκεί, έχω παρατηρήσει ότι σήμερα μικροί, μεγάλοι, όλα τα δικαιολογούν με ένα λογισμό σατανικό. Όλο ο διάβολος τους τα ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο και έτσι βρίσκονται έξω από την πραγματικότητα. Η δικαιολογία είναι σατανική ερμηνεία. Και πώς γίνεται, Γέροντα, μερικοί σε κάθε λόγο να βρίσκουν αντίλογο, δικαιολογία. Ποια. Έλα, έλα. Να... Νίκο. Πουσό, Νίκο. Επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω. Πώς γίνεται, Γέροντα, μερικοί σε κάθε λόγο να βρίσκουν αντίλογο, δικαιολογία. Ω, είναι φοβερό να συζητάς με έναν άνθρωπο που συνήθισε να δικαιολογείται. Είναι σαν να μιλάς με έναν δαιμονισμένο. Το προσέχω αυτό. Ναι. Μιχάλη, τα ακούς. Είναι τόσο μεγάλο. Τα ακούς, Μιχάλη. Πω, είπες πώς διορθωνόμαστε, για να καταλάβουμε. Ναι, όχι. Ευχαριστώ το παππούλι εκεί που τα λέει. Όχι, δεν ευχαριστώ. Γι' αυτό το έφερα εδώ, για να πάρουμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Είναι σαν να μιλάς με έναν δαιμονισμένο. Το Γέροντας είχε φακό Αγίου Πνεύματος και τα λέγει τα πράγματα. Και προχωράμε. Όσοι δικαιολογούνται, ο Θεός να με συγχωρέσει, λέει ο Γέροντας, έχουν, ξαναπώ, όσοι δικαιολογούνται, έχουν Γέροντα το διάβολο. Έχουν Γέροντα το διάβολο. Είναι μικρό. Είναι βασανισμένοι άνθρωποι. Δεν έχουν μέσα τους ειρήνη. Το έχουν κάνει επιστήμη αυτό. Δηλαδή, όπως ένας κλέφτης δεν κοιμάται όλη νύχτα και σκέφτεται πώς θα καταφέρει να κλέψει, έτσι και αυτοί συνέχεια σκέφτονται πώς να δικαιολογήσουν το ένα ή το άλλο σφάλμα τους. Ή όπως κάποιος σκέφτεται πώς να βρει ευκαιρία να κάνει ένα καλό ή πώς να ταπεινωθεί. Αντίθετα, αυτοί σκέφτονται πώς να δικαιολογήσουν αδικαιολόγητο. Έχουν Γέροντα τον διάβολο. Το βάζω πιο ωραίος. Έχουν Γέροντα τον διάβολο. Να κάνω μια... Μπορείς να κάνεις. Ένα παράδειγμα. Γιατί δεν εξομολογείσαι. Τι να πάω να του πω εγώ, αυτός είναι χειρότερος από μένα. Ναι. Γιατί δεν πας στην εκκλησία. Λέμε, εγώ δεν πάω στην εκκλησία γιατί φταίει ο παπάς. Δηλαδή, οι δικαιολογίες. Αυτό το έχουμε στο αίμα μας. Να δικαιολογήσουμε. Πες το αλλιώς. Ναι, εντάξει, να μην το πω πιο. Και σίγουρα αυτό είναι, αποδεικνύει αυτά που λέει ο Γέροντας, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Παρά το γεγονός ότι ούτε και εγώ το είχα πιάσει τόσο σοβαρά αυτό, έτσι. Ότι είναι ένα πολύ μεγάλο αμάρτημα. Γι' αυτό το διαβάζω, επειδή σε απλά πολύ τα παραδείγματα και μπαίνουν μέσα. Έχουν Γέροντα το διάβολο, είναι δαιμονισμένοι. Το είπε. Συγγνώμη, όταν γίνεται ένα δικαστήριο. Ποιοι παίρνουν το απόλυτο, ο διάβολος ή ο Θεός? Θέλω να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Να απαντήσω με το Γέροντα τη γνώμη. Ναι. Για να συνεχίσουμε στο θέμα. Γιατί το λέει να μην και αυτό. Το λέει με άλλα λόγια. Α. Όταν σου είπε, Μιχάλη, ότι όταν αδικήσαι και δεν μιλάς παίρνεις άριστα, δεν είναι αυτό η απάντηση. Τι είναι? Θα το πας στο δικαστήριο. Αυτό το έκανε πρώτα. Θα το πας στο δικαστήριο. Το έκανε. Σε ρωτάω, θα το πας στο δικαστήριο. Φουσίλου, θα πάρεις άριστα. Τώρα μην με βάζεις εμένα, πού θα το πάω. Άλλο, λοιπόν, απάντησα. Νομίζω η απάντηση είναι όπως λέει και προχωράω. Προχωράω. Ή, προσέξτε, δικηγόροι γίνονται. Αυτοί που έχουν το γέρο τον διάβολο, οι δαιμονισμένοι με τις ονομάδες, δικηγόροι γίνονται.
δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα μαζί τους. Μόνο να αυτοί γίνονται δικηγόροι. Να τελειώσω, μπορώ, για να φτάσουμε εκεί. Είναι σαν να μιλάς με τον ίδιο διάβολο, όταν μιλάς με αυτούς που δικαιολογούνται συνεχώς. Μα έτσι, μα αλλιώς, μα... Και σου λέει, και λέει, τέλειωσε, είναι σαν να μιλάς με τον διάβολο, τελείωσε. Και προχωράω. Τι έχουν πάθει με κάποιον, τι έχω πάθει με κάποιον, με συγχωρείτε. Ενώ του λέω, του πήγαινε στο κελί του, του Γιώργου Παΐσιου, και λέει, ενώ του λέω, εκείνο που κάνεις είναι στραβό. Το άλλο πρέπει να το προσέξεις. Δεν πας καλά. Πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό. Και εκείνος για το κάθε τι βρίσκει δικαιολογίες. Στο τέλος μου λέει, δεν μου είπες τι να κάνω. Βρε χρυσέ μου, άνθρωπε, τόσες ώρες τι λέμε. Λέμε τα σφάλματά σου ότι δεν πας καλά και εσύ συνέχεια δικαιολογείσαι. Τρεις ώρες τώρα με έσκασες, με έλειωσες. Φαντάσου, να πει η Γιώργα, θα συγγεί το πράγμα. Όποιος δεν έχει ζήσει από κοντά ξέρει, γι' αυτό λέω, κοιτά το που έχει πάει, το έχει δει αρκετές φορές. Λοιπόν, πώς, δεν σου είπα το πώς. Να του λες παραδείγματα για να του δώσεις να καταλάβει τι είναι σατανικός εγωισμός, έτσι όπως αντιμετωπίζει τα πράγματα, ότι δέχεται δαιμονικές επιδράσεις και αν δεν αλλάξει χάθηκε και τελικά να λέει «Δεν μου είπες τι να κάνω». Αλήθεια είναι να μη σκάσεις. Αν είναι αδιάφορος κανείς, να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πολύ άξιο προσοχής. Αν είναι αδιάφορος κανείς, τα προσπερνάει όλα με το «δεν βαριέσαι». Δεν βαριέσαι. Αλλά αν δεν είναι αδιάφορος, σκάσει. Εγώ τους μακαρίζω τους αδιάφορους. Ο Γέροντας τώρα αυτό, τους μακαρίζω. Δεν θα θέλατε όμως, Γέροντας, σε καμία περίπτωση να είστε αδιάφορος. Του ρωτάει. Τους μακαρίζετε, αλλά δεν θέλετε να είσαστε. Βρε παιδί, τουλάχιστον ο αδιάφορος δεν σκάει έτσι άσκοπα. Το καταλάβατε από το παράδειγμα το προηγούμενο. Ναι. Ναι, δηλαδή, παιδεύεσαι. Σκάς, είπε έσκασα προηγούμενος ο γέροντας, έλειωσα. Αλλά εκεί ο αδιάφορος περνάει καλύτερα. Τουλάχιστον λέει δεν σκάς, δεν λιώνεις. Και προχωράει. Αλλά να λιώνεις με αυτόν, να του λες τόσα και τόσα και τελικά να σου λέει «Δεν μου είπες τι να κάνω» και να δικαιολογεί τα δικαιολόγητα. Έτσι από άνθρωπος καταλήγει, φοβερό, ρε, το Γιώργος το λέει αυτό το πράγμα και είναι δαίμονας. Άρα, Μιχάλη, ας πούμε, δικαιολογείται, είναι δαιμονισμένος. Έχει γέροντο το διάβολο. Καταλήγει δαίμονας. Είναι τα γνωρίσματα εκείνου που δικαιολογείται. Έτσι λέει ο Γέροντας. Φοβερό. Αν σκεφτόταν μόνο τον κόπο που κάνεις για να το βοηθήσεις, λίγο θα άλλαζε. Αφού σε βλέπει ότι υποφέρεις, κοπιάζεις, ταλαιπωρείσαι, δεν το λαμβάνει υπόψη του. Γέροντα, όταν δικαιολογείται κάποιος για μια αταξία που έκανε και του λες «αυτό είναι δικαιολογία» και συνεχίζει να δικαιολογείται για να αποδείξει ότι αυτό δεν είναι δικαιολογία, είναι δυνατόν να διορθωθεί εκείνος. Με τίποτα. Για να δούμε. Πώς να διορθωθεί. Καταλαβαίνει ότι είναι λάθος, γιατί βασανίζεσαι. Αλλά από εγωισμό δεν θέλει αυτό να το παραδεχθεί. Είναι πολύ φοβερό. Ναι, αλλά λέει, δεν με βοηθάς. Θέλω να με βοηθήσεις.
Δεν με φωνάζει να συζητήσουμε, με περιφρονείς. Πάλι από εγωισμό ξεκινάει αυτό. Που του λέει, σου δεν με βοηθάς, δεν με φωνάζεις, δεν με κάνεις. Είναι δηλαδή σαν να λέει, εγώ δεν φταίω, εσύ φταίς που δεν πηγαίνω καλά. Πάλι ο άλλος φταίει. Εκεί καταλήγει. Άφησε τον. Δεν χρειάζεται να ασχοληθεί κανείς με αυτόν, γιατί δεν βοηθιέται. Καταλάβαμε, πάμε να αφήσουμε τον άλλον. Μας λέει κόντρα το ένα το άλλο. Τι το συζητάς, πέρατσε τον. Δεν αλλάζει. Πέρατσε τον. Άρα είναι δείγμα του εγωισμού από ό,τι λέει. Ναι, εγωισμός καθαρός. Παρατήσει και ο πνευματικός κάποιον, ναι, που έχει τέτοιον. Γιατί δεν ξέρω. Να απαντήσω. Λέω. Να απαντήσω. Και ο πνευματικός να πάψει να ενδιαφέρεται γι' αυτό, ναι. Άραγε, ο πνευματικός θα ασκήσει δικτατορική εξουσία για να το διορθώσει. Ο πνευματικός στο πνευματικό πας και σε ακούει και είναι υποχρεωμένος να δώσει άφεση αμαρτιών. Αυτός δεν δικαιολογεί εκ των προτέρων τον εαυτό του και δεν δίνει συμφράγματα. Θα πάω να του πει, εγώ είμαι εντάξει. Με αυτά που θα του πει. Ναι, είμαι εντάξει, τελείως. Ο πνευματικός σε νουθευτεί στο τέλος μετά από όλα αυτά, δηλαδή που θα του πεις, ως συνήθως τουλάχιστον, από εμπειρία, θα του πεις αυτά, είτε τα παραδέχεσαι είτε δεν τα παραδέχεσαι, ο πνευματικός είναι υποχρεωμένος να σου πει ορισμένα πράγματα, να σε υιοθετήσει, να σε βάλει θέση, να σου πει ότι έτσι και έτσι είναι. Αν θες να το καταλάβεις, το καταλαβαίνεις. Δεν θες να το καταλάβεις, δεν φταίει σίγουρα. Όχι με βία. Όχι με βία. Δεν υπάρχει άλλο πνεύμα. Δεν υπάρχει η ερώτησή του. Λέω, τον έσχασε, όπως είπε πρωτήτερα. Θα του πει, άλλο κατάγει μου φύγε, δεν μπορώ να σε. Όχι, φύγε δεν λέει. Α, εντάξει, έτσι. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Θα δώσει τον αγώνα του. Είναι υποχρεωμένο να το ρωτήσει. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Έτσι δεν είναι. Αυτό λέω. Τίποτα. Για να σταθώ λιγάκι, να πείτε και στην κουβέντα και να ξανασυνεχίσω πάνω στο θέμα αυτό. Δηλαδή, επαναλαμβάνω. Η δικαιολογία είναι του σατανά. Αυτός που δικαιολογείται έχει γέροντα τον σατανά, λέει ο γέροντας. Είναι δαιμονισμένος. Πιαστείτε από αυτά και πέστε αν έχετε να πείτε κάτι. Λέω εγώ πάλι τότε ναι. Ότι ενώ έχουμε ένα πρόβλημα σωματικό υγείας ναι. Δεν δικαιολογούμε τίποτα. Τα λέμε όλα στον γιατρό. Ναι. Και την παραμικρή λεπτομέρεια. Γιατί, γιατί αγαπάμε το σώμα μας, θέλουμε να γίνει καλά και δεν ξέρω πώς το έχουμε πάρει το θέμα εκεί. Και αυτό που έχουμε αθάνατο που λέει ο γέροντας στην ψυχή μας, τα πνευματικά μας, δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα και δεν ξέρουμε το συμφέρον μας. Εκεί έχει μπει, όπως είπατε και εσείς και ο γέροντας πρωτήτερα, έχει μπει ο σατανάς. Λοιπόν, και λέω τώρα, ένα μεγάλο ποσοστό δυστυχώς κουμαντάρει αυτός. Τι είναι ανθρωπότητα. Ένα μεγάλο ποσοστό στο θέμα αυτό. Θέλεις Βασίλη, εμείς κάτι. Ας που λέει. Παραγιώτη. Τι θέλω να πω. Καλημέρα. Γέροντα, αν κάποιος έχει κάνει ένα δικό του κόσμο, δικό του κόσμο, γιατί πιστεύει στο λογισμό του, μπορεί να βοηθηθεί από την προσευχή των άλλων. Εγώ προσωπικά, με βάση το λογισμό μου, έχω φτιάξει ένα προσωπικό μου κόσμο, δικό μου. Το πιστεύω μου. Ασφαλώς είναι λαδασμένη κατάσταση. Έξω από την εγγραφή. Ναι, λαδασμένη κατάσταση, πέρα για πέρα. Ναι. Αυτός βοηθιέται από τις προσευχές των άλλων. Τι ανάγκη έχει να βοηθηθεί αφού έκανε ένα δικό του κόσμο. Μικρό πράγμα είναι να κάνει κανείς ένα ολόκληρο κόσμο δικό του. Κοίταξε, αν κάποιος με το λογισμό του κάνει ένα δικό του κόσμο,
Με συγχωρείτε, ένα δικό του κόσμο με ένα δικαστήριο μεγάλο, τρομερό. Όχι, όχι, μην το πάτε εκεί. Εισέβησαν θα δούμε. Πνευματική... Να το δούμε, να το δούμε μετά. Νομίζω ότι έχει η ανάπαυση, ότι αισθάνεται, δηλαδή, ότι αισθάνεται χαρά εσωτερική ο άνθρωπος αυτός που φτιάχνει κόσμο δικό του, που δεν έχει σχέση και με τον Χριστό. Ψέμα είναι. Το ψέμα δεν πληροφορεί τον άνθρωπο. Δεν το γεμίζει το ψέμα τον άνθρωπο. Ας πούμε, αναγκάζεται ένας να πει ένα ψέμα, Μιχάλη. Ναι. Που λέμε, ψέμα δεν είναι τίποτα. Έτσι, ένα ψεματάκι τι είναι. Μπράβο. Για να γλιτώσει κάποιον κιόλας. Αυτό που σκέφτεται ο κόσμος. Είπε, μα γλίτωσε έναν άνθρωπο, ρε φίλε. Αυτός δεν είχε καμία ωφέλεια. Και το είπε το ψέμα. Μπορεί να το γλίτωσε ακόμα και από το θάνατο. Αλλά το ψέμα που είπε δεν πάβει να είναι μισή αμαρτία. Γλίτωσε άνθρωπο από το θάνατο, αλλά δεν πάβει να είναι μισή αμαρτία. Ή λέει κανείς μια φορά, καμιά φορά, με καλό λογισμό, ένα ψέμα. Για να βοηθήσει μια περίπτωση, να μην δημιουργηθεί σκάνδαλο. Παραδείγματος χάρη, έρχεται στο μοναστήρι ένας γνωστός κρυφά να πει κάποιο πρόβλημα της οικογένειάς του για να ξεσκάσει. Έρχεται μετά, ας υποθέσουμε, αδερφός του και σε ρωτάει. Πέρασε από εδώ ο τάδε. Αν του πεις πέρασε, θα δημιουργηθεί ολόκληρο θέμα γιατί ο άλλος εκτίθεται. Οπότε λες, δεν ξέρω. Γιατί αν πεις ήρθε, μπορεί να πάει ακόμα και να τον δίνει. Αυτό είναι άλλο. Αλλά πρέπει να προσέξει κανείς, γιατί αν συμβούν 3-4 τέτοια περιστατικά, σιγά σιγά μπορεί να προχωρήσει και πιο πέρα. Μαθαίνεις. Ναι, να συνηθίσει να χρησιμοποιεί το ψέμα στα καλά καθούμενα για να αποκτήσει λανθασμένη συνείδηση. Μια, δύο, τρεις πάει λάθος δρόμο. Να φτάσει να λέει ολόκληρα παραμύθια. Λοιπόν, χωρίς να τον πειράζει καθόλου η συνείδηση, λέει τα παραμύθια, αυτό γίνεται ύστερα επιστήμη. Αυτό γίνεται ύστερα επιστήμη. Πώς ταιριάζουν μερικοί τα ψέματα, αν εξασκηθούν. Ολόκληρο παραμύθι μπορεί να πλάθουν και να σε πείθουν. Είχε έρθει στο καλή μου μια φορά κάποιος γνωστός μου. Ήταν εκεί και μια συντροφιά. Πατριώτες ενός παιδιού που το είχα βοηθήσει. Αυτό το καημένο, ενώ ήταν έξυπνο, καλό παιδί, ήταν τεμπέλικο. Δεν ήθελε να δουλεύει. Είχε μάθει να γυρίζει. 4 χρόνια προσπαθούσε να το φέρω σε λογαριασμό. Είπα λοιπόν εκείνη τη φορά στους πατριώτες του, φροντίστε αυτό το παιδί για καμιά δουλειά. Έχω προσπαθήσει κι άλλες φορές να το βοηθήσω. Του είχα στείλει και στην Καστοριά, σε κάτι γνωστούς, να μάθει γουναράς, αλλά έφυγε. Νέος είναι, κρίμα να χαραμιστεί. Μια μάνα έχει, πέθανε ο πατέρας του. Αρχίζει τότε εκείνος ο γνωστός μου να λέει στους άλλους, ναι, είχαμε φροντίσει με τον πατέρα Παΐσιο να πάει το παιδί να μάθει εκεί πέρα γουναράς. Και έπειτα, όταν έφυγε από εκεί, πόσα χρήματα έδωσα στα τηλεγραφήματα που έστελνα στα αφεντικά του για να μην ανησυχούν. Αλλά δεν πειράζει, αυτά δεν συζητούνται. Είχα πει τότε στο πάτερ ότι δεν στρώνει. Τι λέει, σκέφτηκα, δεν ήθελα να πω και τίποτα, να μην το προσβάλλω μπροστά στους άλλους το παιδάκι που ήταν εκεί. Ενώ πρώτη φορά άκουγε το θέμα, έπλασε ολόκληρο παραμύθι ότι είχαμε φροντίσει μαζί για εκείνο το παιδί, ότι βρήκαμε λύση για να πάει να μάθει γουναράς κλπ.
Καμιά σχέση αυτά με το αντικείμενο. Ούτε έχει φροντίσει ότι είπε λάπρες παραμύθι μόνος ο άλλος που είχε πάει και στον γέροντα. Όπως τα έλεγε και εμένα προβλημάτισε. Μπροστά σας τα έλεγε. Μπροστά μου τα έλεγε. Ήταν κι άλλοι. Τι καταλάβαινε, εκείνη τη στιγμή αισθανόταν μια ικανοποίηση εγωιστική. Αλλά μετά βασανιζόταν. Είχε μήπως ειρήνη μέσα του. Για να το τελειώσω. Όταν ένας άνθρωπος λέει κάποιο γεγονός λίγο μεγαλοποιημένο, βάζει και λίγο αρδάκι παραπάνω. Σάλτσα που λέμε εμείς. Μπράβο. Να, ναι, με λίγη σάλτσα. Από καινοδοξία το κάνει. Από καινοδοξία. Να προβάλλει τον εαυτό του. Όχι, να φανεί πιο έμπιστο στο πρόσωπο που μιλάει. Ότι κάτι έκανε. Ναι, ακριβώς. Ότι έκανε. Τι ότι θα βοηθήσει ένα τέτοιον άνθρωπο να το διορθώσει αυτό, να πάψει να λέει ψέματα. Πρέπει να ξέρει το ψέμα και όταν ακόμη έχει ελαφρυντικά δεν πάβει να είναι μισή αμαρτία. Είπα προηγουμένως, γλιτώνεις άνθρωπο από το θάνατο. Έχει μισή αμαρτία μέσα. Μπορεί οι γέροντα να μας δώσουν κάτι και να μας ικανοποιήσουν και εμείς νομίζουμε ότι μας το έδωσαν γιατί το αξίζουμε. Κοίταξε, αν σου πω, εσύ αδελφή μπορεί να φτάσεις στα μέτρα της Αγίας σου. Λέει στη μοναχή ο Γιώργος. Εσύ μπορεί να φτάσεις στα μέτρα της Αγίας σου που έχεις το όνομά της. Μπορεί να χαζογελάσεις λίγο, αλλά μέσα σου ανάπαυση δεν έχεις. Με να γελάς προσωρινά, ανάπαυση δεν έχεις. Το ψεύτικο δεν αναπαύει. Με τίποτα. Γιατί δεν έχει χάρη Θεού. Και ο άδικος που αδικεί και λέει αυτό είναι δικό μου, δεν αναπαύεται. Να οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη, αν και πέρασαν τόσα χρόνια από την άλωση, όταν βλέπουν τους Έλληνες και πηγαίνουν εκεί, εμάς δηλαδή, νιώθουν ότι έχουν ένα αρπαγμένο πράγμα και κοιτάνε σαν να ήρθε ο ιδιοκτήτης. Και είναι Τούρκοι και πέρασαν τόσα χρόνια. Το θέμα το τελείωσα. Εγώ άλλη φορά, άλλο. Μπορείτε να πείτε κάτι πάνω στα θέματα, αυτά που διαβάσαμε. Συμπέρασμα εγώ τώρα από ό,τι βγήκε όλο αυτό το... Απόλυτη... Υπόλυτη, ναι. Είναι πιο ότι σωματικά έχουμε ένα πρόβλημα. Με χαπάκια και ασπιρίνες δεν θεραπεύεται. Και θέλει χειρουργείο. Έτσι και ο πάτερ λέει, από ό,τι κατάλαβα, θέλει να βάλουμε το, και το μαχαίρι βαθιά μέσα μας και να κόψουμε αυτά τα πάθη, γιατί δεν θα έχουμε καλυτέρευση ποτέ. Να βάλω ένα ερώτημα. Έτσι. Να βάλω ένα ερώτημα. Κατάλαβα. Να μην έχουμε επαφή καθόλου. Να βάλω ένα ερώτημα που πάνω σε αυτό. Ορίστε. Και το απαντάτε. Άμα συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει δαιμονισμένος, που είπαμε προηγουμένως, που το λέει ο γέροντας, που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, το συνειδητοποιήσει αυτό που να συνεχάλει. Το έχω δει, με πάτε σάβα. Και εγώ το έχω δει. Άλλο να δεις τον όνομα που είσαι και άλλο να λες ότι έχω δαιμόνιο μέσα μου κι εγώ. Γιατί λέω ψέματα, γιατί δικαιολογιέμαι. Εκεί αυτό είναι το θέμα. Να το δούμε αυτό. Εκεί το θέμα. Άμα μπορούμε να το δούμε, τότε έχουμε φτάσει κάπου. Έστω λίγο. Έστω λίγο μιλάμε. Να συνειδητοποιήσουμε ότι ξέρεις όταν δικαιολογιέμαι για τα δικαιολόγητα που κάνω, δεν διαφέρω από έναν δαιμονισμένο άνθρωπο. Ότι τον έχω γέροντα τον διάβολο εγώ και, του το ρωτάω γύρω τι να κάνω εκεί και μου λέει κάνε αυτό, δικαιολογήσου και δικαιολογήσου εκεί. Το ένα νούμερο αυτό, είμαι δαιμονισμένος. Το άλλο νούμερο, το ψέμα πάλι από την μεριά που λέει ο γέροντας, που είναι μισή κόλαση, δεν είναι ολόκληρη κόλαση, λέει. Γιατί άντε το δικαιολόγησες, έσωσε κάποιον. Αλλά πρόσεξε γιατί έρχεται και η ολόκληρη κόλαση μετά. Έτσι δεν λέει. Άλλο ψέμα, πάει πια. Το ένα φέρνει το άλλο. Ναι. Τελείωσα και λέω, ποιος φταίει και δεν καταλαβαίνουμε την κατάσταση που βρισκόμαστε. Αυτό είναι το ερώτημα. Πρώτο να μιλήσει κάτσε λίγο. Ποιος, το ερώτημα, ποιος φταίει, ναι. γιατί εμείς είμαστε σε μια κατάσταση δαιμονισμένου ή
δικαιολογούνται αδικαιολόγητα ή λέμε ψέματα και εμείς λέμε δεν έκανα και τίποτα. Λοιπόν, για να τελειώσω εγώ, μετά να πάρει σειρά άλλο. Ναι, πες. Γιατί έχω κάνει μόλις το μαγιακού. Με αυτά που να με είπες τώρα, έβγαλα ένα άλλο συμπέρασμα, ότι παίρνω παράδειγμα τον Άσοτο, που έκανε πολλά πράγματα. Είχε ξεφύγει. Και στο τέλος λέει, ερθόν εις τον εαυτό του, που είδε το τι έκανε και είχε τον πατέρα του, γύρισε τα μάτια του, το πνεύμα του προς τον πατέρα και λέει τι ωραία που ήμουν εκεί και τώρα τι έχασα και είμαι τώρα εδώ, και έκανε μία αρχή και ξαναγύρισε. Αν μπορούμε και εμείς να το κάνουμε αυτό, θα έχουμε κάνει μία αρχή στην αρχή της μετανοίας, στην πραγματική όμως. Να βγάλεις μια λεξούρα από αυτά που είπες. Ποια, γιατί δεν καταλάβα. Ναι, θα το πω, το καταλάβεις. Ναι. Γιατί υπάρχει σε αυτά που είπες μια δικαιολογία μέσα. Αν μπορούμε, είπες. Άρα δηλαδή ο Θεός ζητάει από εμάς κάτι που δεν μπορούμε, άρα φταίει ο Θεός, άρα βλαστημάμε στο Θεό μας τον τρόπο. Λέμε, αν μπορούμε. Μπορούμε ή δεν μπορούμε. Δεν είπα, αν μπορεί ο Θεός, θα το πει και μετά. Αν μπορούμε, εμείς είπαμε. Ναι, το αν μπορούμε. Αυτό είναι το λάθος. Αυτό είναι το λάθος. Μπορούμε, λέει η Αγία Γραφή. Αν μπορούμε. Μπορούμε, λέει η Αγία Γραφή. Τι είναι το θέμα άλλο. Αλλά αφού είμαστε κουτοπόνιοι και εγωίστε, τι θα γίνει. Κάπου λοιπόν αλλού, άφησε, πρόσεξε, βάλει δικαιολογή στην κατάσταση. Λέει ο Γιώργος, δεν μας παίρνει ο χρόνος, λέει ότι η πονηριά, ναι. Το διάβαζε μου κανένα τύπωση, είμαι και εγώ πονηρός. Η πονηριά είναι πρώτου μεγέθους αμαρτία. Να, το έδες. Πρώτου μεγέθους αμαρτία. Πρώτου μεγέθους. Όχι δεύτερου μεγέθους. Πρώτου μεγέθους. Από εκεί ξεκινάει. Κατάλαβες, Μιγάλη. Μάλιστα. Ο Απόστολος Παύλος είπε στους αυτούς οι οποίοι πήγαιναν να τους κηρύξουν το Λόγο του Θεού. Εγώ, σαν παλιός, πέθανα σωματικά και ξαναγεννήθηκα πνευματικά. Αυτό να κάνουμε όλοι. Συνεπώς, αν ξαναγεννηθούμε πνευματικά, πραγματικά δεν μπορούμε να λέμε ψέματα, διότι θα σεβόμαστε τις εντολές του Θεού. Μπορεί να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Στο θέμα που λες. Ναι. Εσάς ρωτάς, θα απαντήσεις. Ναι. Να ξαναγεννηθούμε πνευματικά. Πνευματικά. Αυτό έχει συνέπειες για μας. Έχει συνέπειες. Έχει συνέπειες. Δηλαδή, συνέπειες μεγάλες, μικρές, πολύ μεγάλες, τι. Πολύ μεγάλες, διότι είμαστε πνευματικοί και ξεφύγαμε. Το λέμε συνέπειες, ενώ μπορεί να επιτευχθεί μια θυσία να κάνουμε για να αναγεννηθούμε. Μα για να χωρίσει τη θυσία δεν γίνεται, δεν ξαναγεννιέσαι. Αυτό λέω το σύνορα. Ναι. Δηλαδή το να μην δικαιολογώ τον εαυτό μου είναι, ναι, θυσία, μην νομίζετε. Εάν εγώ, σαν επαγγελματίας που ήμουν και σταμάτησα το επάγγελμά μου, ναι, και πάω και λέω στον άλλον, ναι, ότι αυτό να κάνει να οικονομήσει χρήματα. Συνεπώς δεν ξαναγεννήθηκα, παρόλο την ηλικία που έχω. Γι' αυτό θα πρέπει, αφού εμείς οι πιο μεγάλοι τώρα, που μας άφησε ο Θεός να υπάρχουμε και να τον ευχαριστούμε τον Θεό που μας επέτρεψε και παραμένουμε, γι' αυτό θα πρέπει να ξεχάσουμε τον παλιό μας εαυτό. Να τον πολεμάμε. Να τον πολεμάμε. Μα φυσικά, αν δεν το πολεμήσεις, να βγάλεις όλα αυτά τα κακά πνεύματα, που τα ξέρουμε. Και τη δικαιολογία και τα πάντα. Δηλαδή, η δικαιολογία φέρνει την άρνηση. Εγώ διαβάζω το Παΐσιο. Η δικαιολογία φέρνει την αναβολή. Διότι λες, έχω να πάω, δικαιολογία λες, και δεν πάω στην εκκλησία, έχω να πάω να κάνω μια δουλειά αυτή. Αρνείσε το Θεό. Αρνείσε τι το λες. Λοιπόν. Και το πιο σπουδαίο είναι ότι και τα ξέρουμε και τα συνεχίζουμε να τα κάνουμε. Έχω μια πολύ μεγάλη αντίρρηση πάνω σε. Διότι λέει ο Απόστολος Παύλος, κάνουμε αυτά που δεν θέλουμε και δεν κάνουμε αυτά που πρέπει. Έχω αντίρρηση πάνω σε αυτό. Ορίστε, τα ακούσα. Έχω αντίρρηση, μεγάλη αντίρρηση. Ναι, παιδιά. Από όσα διαβάσαμε, είδα ότι ο Γιώργος Παΐσιος με τη ζωή του, στη ζωή του επάνω ολόκληρη, σε βάθος και σε πλάτος και σε ύψος,
γνώριζε τι σημαίνει ψέμα, τι σημαίνει δικαιολογία. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Όταν λοιπόν λέμε χρειάζεται θυσία, εμείς γνωρίζουμε το πόσο βάρος έχει ένα ψέμα. Φυσικά το μπορούμε να το γνωρίσουμε. Διότι αν πραγματικά γνωρίζουμε ένα ψέμα και βλέπουμε μετά τον άνθρωπο που υποφέρει για το ψέμα το δικό μας, φυσικά ξέρουμε γιατί δεν το γνωρίζουμε. Εγώ λέω δεν το γνωρίζουμε. Πώς το λέμε αυτό το πράγμα. Το μέγεθό σου. Όταν βέβαια είναι ο θαλμοφανές και ο άλλος πεθαίνει για το ψέμα του κόμματος, το καταλάβω ότι έκανε ένα μεγάλο κακό. Αλλά το ψεματάκι που το λέμε εμείς. Το ψεματάκι το πιο απλό, το πιο αγαθό είναι να πω εγώ στο φίλο μου, ξέρεις που είδα τη γυναίκα σου χθες. Ψεματάκι. Είναι σκοπαδία, δεν ξέρω τι. Μα ψέμα είναι σοβαρή σε μένα. Όχι, όχι. Δεν είσαι κοπαδία, μα εγώ. Συγγνώμη. Δεν ήταν στην πραγματικότητα. Απλούστατα το είπα. Στην περίπτωση για τύπου αστιότητος. Δεν υπάρχει αστιότητα. Συνεπώς αυτόν τον άνθρωπο τον σκότωσα τώρα. Σοβαρό. Διότι το ξέρω εγώ ότι αυτός θα πάει στο σπίτι του και θα δημιουργηθεί όλη η κατάσταση προς την οικογένεια. Οπότε, είναι σοβαρό. Να το ψέμα το δικό. Βασίλη, εγώ φεύγοντας από εδώ και το διάβαζα εκείνο, έλεγα, το διάβασα πάρα πολλές φορές εκείνο το κομμάτι που σας διάβασα εσάς, για να μου μείνει στο μυαλό. Και έλεγα στη λέξη ξέρω, για να τα ξέρω κι εγώ τα διάβαζα και δεν τα ξέρω. Και ξέρεις γιατί δεν τα ξέρω. Γιατί δεν φτάνει μόνο να το ξέρω. Θέλει έχω παλέψει για να το ζήσω, για να το καταλάβω. Γιατί λέει μέσα η Αγία Γραφή για τον Κύριο, για να καταλάβει κανείς τι ζητάει ο Κύριος, ναι, πρέπει να πάθει πάνω σε αυτά, να πάθει. Ναι. Όχι απλώς να τα διαβάζει, να τα μάθει, αλλά να πάθει. Και το λέω ως εξής. Ο Κύριος, ο Υιός του Θεού, έμαθε σαν άνθρωπος, ναι, από εκείνα που έπαθε. Σαν άνθρωπος. Καταλήγοντας λέω λοιπόν ότι σου διαβάζω την Αγία Γραφή. Ένα κεφάλαιο έχω 15 μέρες που διαβάζω. Λέω για να μου μείνει στο μυαλό. Και τι να κάνεις πώς θα μου μείνει στο μυαλό και δεν προσπαθείς να κάνεις ένα μέρος από εκείνα τα πράγματα για να το καταλάβεις. Εκεί το θέμα όλο. Κοίταξε, το πρόβλημα είναι θέμα πράξης. Ναι, ωραία, είναι θέμα πράξης. Αυτό τελείωσε. Όλα τα μυαλά των ανθρώπων, το πνεύμα δεν έχει δώσει ο Θεός εξίσου. Άλλος πολύ, άλλο λίγο. Και καθένας την Αγία Γραφή την χαρακτηρίζει με το πνεύμα του. Σωστό πνεύμα έχει, την ερμηνεύει. Σε παρακαλώ, είναι λάθος δρόμος. Λέει και από εδώ. Η πλάνη, η γέροντα, τώρα δεν είναι άλλο θέμα της πλάνης. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω πάνω σε αυτό. Δεν είναι θέμα νοημοσύνης. Τα θέματα τα πνευματικά. Είναι πνεύμα, δεν είπα νοημοσύνης. Πνεύμα. Πνεύμα. Ναι. Αυτό είναι νοημοσύνης είναι το θέμα άλλο. Μπορεί να πει ένα νόημα έχει. Δεν μπορεί να το διαστρεβλώνει κάποιος. Άλλο αν δεν το καταλαβαίνει. Να πω ένα παράδειγμα. Άλλο αν δεν το καταλαβαίνει είναι να το ερμηνεύσει. Με το πνεύμα που έχει, με το ποσοστό πνεύμα που έχει, η ερμηνεία είναι τη δική του ερμηνεία. Όχι το διαστρεβλώνει. Ρε Βασίλη, μπορώ να πω κάτι. Με συγχωρείτε τώρα που λέω. Δεν πειράζει. Συγγνώμη. Και εγώ συγγνώμη. Να πω κάτι. Μιλάω για την προσευχή. Έτσι. Και άριστα, αφού το λέει η Γραφή και η Γραφή είναι τέλειο βιβλίο, άριστα την αποδίδω με λόγια. Τι ωραία που τα είπε Κώστα. Μια γριούλα θα γονατίσει, θα πει μπροστά σε μια εικόνα ένα κύριε Ελέησον και θα κατέβει ο ουρανός κάτω. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Τεράστια έχει. Αυτό σου λέει. Εκεί είναι το θέμα όλο. Εγώ δεν μιλάω με αυτή τη γενιά. Αυτό μιλάω. Εκεί είναι το θέμα όλο. Όλη η γραφή συνοψίζεται σε αυτό την πραγματικότητα. Δηλαδή, λέει για νοημοσύνη η γραφή. Κάνω ένα άρρωστο κήρυγμα εγώ. Ένας άλλος που δεν έχει να φάει, πάει και δίνει σε αυτόν που δεν έχει να φάει αυτά που δεν έχει να φάει. Και μέσα γεμίζει ένα πνεύμα. Τι να το κάνω εγώ που τα ξέρω έτσι και δεν τα ξέρω σε εκείνο που το κάνει. Έχει διαφορά το ένα το άλλο. Δηλαδή όλα τα πράγματα. Να πω και κάτι άλλο. Θα τελειώσω. Ναι. Όλα τα πράγματα καταλαβαίνονται πάνω στην πράξη. Φτάσουν ασύωμα τόσο
στην πράξη. Τεχνίτης, άμα δεν έκανε την πράξη, πες το αλλού. Είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αλλιώς. Μην το βάζεις να το κάνει. Μα αυτό είναι η πράξη είναι. Έτσι είναι. Μην λέμε τα ξέρω, το ξέρω, δεν χωράει το ξέρω. Γιατί τώρα είπες κάτι τελειώνουμε. Και με άγγιξες. Μία λέξη θα πω. Ότι είπες κάτι ωραίο, ότι κάποιος άνθρωπος δεν γνωρίζει τι είναι Αγία Γραφή. Αλλά. Ναι, αλλά κάνει κάποιες πράξεις που η χάρη κατεβαίνει του Θεού και τον αγγίζει. Και εσύ ξέρεις τα πάντα κι εγώ κι όλα κι άλλο και η χάρη δεν έρχεται. Πας και δεν τα ξέρει ο διάβολος. Ασκευόμαστε τώρα. Αυτό θέλαμε. Ασκευόμαστε τώρα. Ναι, τελείως, εκεί είναι, εκεί η γνώμη μου έδωση. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησης ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησης ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο θάνατος ελέησης ημάς. Πάτερ ημών, παιδείς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημείς σήμερα, και άφες ημείς τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήρουμε τις οφειλέτες ημών, και μείς εν έγινης ημάς ημών, καλά κλείσε ημάς από τον πονηρού. Διεφόρμα των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε ημάς. Αμήν. Και ας φροντίσουμε να αλλάξουμε γέροντα. Συμφωνείς.